Να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, τον Αβέρο Φινοφίτου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Άντρα και στον Ανδρέα. Το δοκιμάζουμε, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την τελευταία κόντρα που έχει να κάνει με το ΓΕΣΥ, το οποίο έχει μπει για τα καλά στη δίνη της προεκλογικής εκστρατείας. Ανταλλάζονται βαριές κουβέντες καθημερινά στην προσπάθεια των υποψηφίων προέδρων να αποδείξουν, όπως λέει και ο Αντρέας Πιμπίσης, ότι πρέπει να είναι η τελευταία θητεία του πρόεδρου Αναστασιάδη, ο οποίος επαναδιεκδικεί. Κοιτάξτε, οι κόντρες δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δυστυχώς. Είναι κάποιοι από εμάς που θεωρούν ότι με τις κόντρες κερδίζεις. Έχουμε διαφορετική άποψη. Οι κόντρες ζημιώνουν τη χώρα και ζημιώνουν όσους τις επιδιώκουν. Προσπαθούμε να κάνουμε μια προεκλογική με βάση τις θέσεις, τα αποτελέσματα, να αξιολογήσει ο πολίτης ποια Κύπρο ζούσαμε το 2013, που βρίσκεται η Κύπρο σήμερα, και ο ίδιος ο πολίτης να απαντήσει το απλό ερώτημα, αν σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα από το 2013. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποφασίσει ο πολίτης με βάση πραγματικά γεγονότα και την καλυτέρευση, χειροτέρευση της κατάστασης, ποιο θα δώσει την εντολή είτε να συνεχίσει να ξεκινήσει μια νέα πενταετία για να πάρει την Κύπρο εκεί που όλοι θέλουμε το 2023. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι ότι πρώτος στόχος των αντιποψηφίων του κ. Αναστασιάδη είναι να πείσουν τον κόσμο να μην ψηφίσουν τον κ. Αναστασιάδη. Και, και μετά μπαίνουν στο να προβάλλουν τις δικές τους θέσεις. Δεν έχω θέσεις, αγαπητέ μου, γιατί κοιτάξτε. Τι ζούμε καθημερινά. Ενώ μιλούν τα γεγονότα. Χθες έγινε πληρωμή 600 εκατομμύρια στην Κεντρική Τράπεζα. Μειώθηκε από το 2012 το δημόσιο χρήμα κάτω από 100%. Προχθές μειώθηκε η ανεργία, ποσοστιά η πιο μεγάλη μείωση στην ανεργία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το ΑΕΠ μας αναπτύσσεται με 3,5, λέω, θα είναι στο τέλος του χρόνου κοντά στο 4%. Βλέπουμε τις ξένες επενδύσεις, βλέπουμε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εθνικής φρουράς, 14μηνη θητεία. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θέλω να πω, ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση για να κλείσουν και τα κοινωνικά παντοπολία, αλλά δεν σταματούμε εκεί. Πρέπει να μετατραπεί αντί επίδομα της ανεργίας κίνητρο για την εργασία. Έχουμε ενώπιον της Βουλής και πιστεύω με την συνένεση και τη βοήθεια των πολιτικών κομμάτων να περάσουμε και το δεύτερο και τρίτο υφυπουργείο της ανάπτυξης και του τουρισμού. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Από την άλλη παρατηρούμε είτε μια βιομηχανία λάσπης μέσα σε ένα βάλτο του παρελθόντος, είτε μέσα από fake news, ψεύτικες ειδήσεις, ψεύτικες ερμηνείες, να αποδείξουν ένα πράγμα. Προσπαθούν να χτυπήσουν την αξιοπιστία του Προέδρου. Ξέρετε γιατί προσπαθούν να χτυπήσουν αξιοπιστία? Ό,τι θέλω να σου πούνε για τον Αναστασιάδη. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ο τέλειος, όπως κανένας δεν είναι ο τέλειος. Είναι γιατί και οι δικές τους δημοσκοπήσεις, το μεγάλο και συγκριτικό πλεονέκτημα του Νίκου Αναστασιάδη είναι ότι είναι αυτός που έχει αξιοπιστία στην Ευρώπη,
φέρνει αποτελέσματα και παρά τα οποιαδήποτε ο καθένας μας μπορεί να έχει ως μονικτοδρήματα, υπερτερεί κατά πολύ από τους άλλους ανθρωποψηφίους. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ, χρησιμοποιώντας είτε τη λέξη αξιόπιστος, είτε με τα fake news και πεσλεγμένες ειδήσεις, είτε με το θέμα της λάσπης, της βιομηχανίας λάσπης. Θυμηθήκαμε πράγματα που έγιναν το 2013, τα επαναφέρουμε. Έχει να κάνει με το κούρεμα, το οποίο μονοπολεί των συζητήσεων καθημερινά στα τηλεοπτικά πάνελ και όχι μόνο. Το κούρεμα από ποιους? Εμείς είπαμε μία κούλπα γιατί τηρήσαμε αποχές του και αν με τον ναι μας δεν άλλαζε η απόφαση. Αυτή με τις μαγκές του όχι, του ηρωικού όχι, που κούρεψαν ΣΥΡΙΖΑ, τους καταθέτες, αυτοί μιλούν σήμερα για το κούρεμα? Ή όσοι συμφωνούσαν με τον τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που τότε κρατούσε μια ολόκληρη τράπεζα στον αναπνευστήρα μέχρι να αναδειχθεί μια υπεύθυνη κυβέρνηση? Ο Γιώργος Λίκας χθες, κύριε Νεοφύτου, μας είπε ότι στο Eurogroup δεν είχαν καμία πρόθεση να προχωρήσουν σε κούρεμα. Ακούστε, κυρία Δανίλη, δεν θα σχολιάσω κανένα υποψήφιο, κανένα επιτελείο. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Όλοι αυτοί που ξέρουν τι έγινε στο πρώτο και δεύτερο Eurogroup, τι έγινε στις συνομιλίες με την Τρόικα στην Κύπρο, που ήταν το Μάρτιο του 2013. Οι περισσότεροι στη Βουλή. Απόντες. Ακούς, απόντες. Κυρία Δανίλ, απόντες. Και μιλάει ο άνθρωπος που ανάλαβε ευθύνη. Και ήταν σε όλες τις συναντήσεις. Μ' ακούσατε? Σας ακούμε, σας ακούμε πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Ολόκληρο πολιτικό σύστημα δεν ήξερε εκείνες τις μέρες τι γινόταν. Ένα χάος, μια τραγωδία. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Και τα ζούσατε ως δημοσιογράφοι. Τα ζούσαμε και ούτε εμείς γνωρίζαμε αφού ήταν... Και ποιος μπαινόβιανε σε γραφεία και συναντιόταν με την Τρόικα, με τους θεσμούς. Και ποιος είναι αυτός που μπήκε στο αεροπλάνο να πάει στις 25 του Μαρτίου στις Βρυξέλλες όταν όλοι αρνούνται? Τώρα έχουν όλοι λαγιά και ξέρουν για την κάθε λεπτομέρεια στην κάθε συνεδρία σου που ήταν και απόντες. Ούτε καν παρακολουθούσαν. Κρίμα. Και απολογούμε γιατί αναφέρομαι στο χθες, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο. Αλλά να σχολιάσω και κάτι άλλο. Γιατί η συζήτηση ξεκίνησε με το γεσί. Γιατί κρύψαμε καμιά φορά ότι η θέση μας ήταν το πολυασφαλιστικό. Και θα βγουν να μας πούν, μα σκεφτόσαστε το πολυασφαλιστικό. Λένε μια αλήθεια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η κυβέρνηση ένιωθε ότι το πολυασφαλιστικό ίσως να ήταν καλύτερο. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα το οποίο κατανοούμε ότι είναι απαραίτητη η συνεννόηση και η συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Και καταλήξαμε ότι ήταν αδύνατο να βρούμε πλειοψηφία για το πολυασφαλιστικό. Γι' αυτό και έπρεπε οπωσδήποτε να δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για ένα γενικό σχέδιο υγείας, για να έχει ο ασθενής την επιλογή του γιατρού της προτίμησής του, που ήταν η πρώτη προτεραιότητα στην ιεράρχηση μας, και μόνο με το μόνο ασφαλιστικό μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Όπως κυβερνήσαμε τη χώρα και σώσαμε τη χώρα με συνεργάτες. Όντες κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας. Και εμείς δεν είμαστε αγνώμονες.
ούτε προς τον Νίκο, που στήριξε μέσα από τη Βουλή και άλλα κόμματα τα σκληρά μνημονιακά νομοσχέδια, που χωρίς αυτά δεν θα σωζόταν η χώρα. Ούτε εκεί είμαστε αγνώμονες προς την ιστορία, που στήριξε την εθνική προσπάθεια. Και χθες ο κύριος Μακρόν είπε ότι έφτασε το Κυπριακό σε τέτοια πρόοδο εξαιτίας του Προέδρου Αναστασιάδη. Δεν τα λέει ο φίλος μας, ο κομματικός στη διπλανή πόρτα, τα λέει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Και ζούμε τη μεγάλη εικόνα. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε στα σταθερά βήματα μπροστά. Αλλά από την άλλη, παρατηρείται μια ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Στον τουρισμό μας, στην ανάπτυξη γης, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στις υπηρεσίες. Ας βγούμε έξω, ας ρωτήσουμε τον κόσμο. Η αγορά κινείται, το παζάρι κινείται. Και είναι η ώρα που μπορούμε, μέσα από την οικοκυρευμένη πολιτική, να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν βέβαια και υπάρχουν προβλήματα. Το ότι μειώθηκε η ενεργία από το 18 στο 11% και στο 15%, μας δεν είναι λόγο να πανηγυρίσουμε. Θα πανηγυρίσουμε μόνο όταν έχουμε όλους τους νέους μας να εργάζονται. Αλλά και να εργάζονται στις αξιοπρεπείς δουλειές. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μέσα από την ανάπτυξη. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται μεγάλος θόρυβος, γιατί σε κάποιους τομείς, εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία, υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους για να απασχοληθούν στο ιδιωτικό τομέα. Οι γιατροί. Ναι, αγαπητοί μου Αντρή, εγώ αυτά τα ζητήματα τα βλέπω ως τα σημάδια για να φύγουν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος, που γέννησαν πολλά κακά στον τόπο μας. Τότε ο δημόσιος τομέας για δεκαετίες ήταν ο ελκυστικός, με τα καλά ωράρια, τους καλούς μισθούς, τη σιγουριά, την ασφάλεια, τη σύνταξη. Και σήμερα να βλέπουμε όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους τομείς, να εγκαταλείπουν το δημόσιο για να επιδιώκουν και να εργοδοτούνται σε καλύτερες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Για μένα είναι ένα υγιές, πολύ υγιή φαινόμενο. Εξαιρετικά υγιές. Εξαιρετικά υγιές. Θέλω να ρωτήσω. Όπως επίσης, για δεκαετίες, όλες οι εργοληπτικές εταιρείες γινόταν χαμός για να πάρουν ένα έργο του δημοσίου. Γιατί τα έργα του ιδιωτικού τομέα ήταν των 500.000 και 1 εκατομμυρίου. Και τώρα βλέπουμε τα έργα του ιδιωτικού τομέα, το ένα να είναι 80 εκατομμύρια, το άλλο 100 εκατομμύρια, το άλλο 150. Και να το ενδιαφέρον είναι να προετοιμαστούν πώς θα ανταγωνιστούν και να πάρουν τα έργα του ιδιωτικού τομέα. Η Κύπρος αλλάζει. Δεν είναι η Κύπρος που παραμένει κρατικοδίαιτη σε όλους τους τομείς. Θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή την Κύπρο, αυτή την Κύπρο θέλουμε να αλλάζει. Πείτε μας για την πρότασή σας για τους κουρεμένους καταθέτες. Πότε θα έχουμε την τοποθέτηση της κυβέρνησης? Σύντομα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η κυβέρνηση πάντα αναγνώριζαν ότι για να σωθεί η οικονομία, πλήρωσε το σύνολο του λαού μας. Για να σταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πλήρωσε συγκεκριμένη ομάδα. Οι μέτοχοι, οι κάτοχοι αξιογράφων, οι καταθέτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν βαρύ κόστος. Ο
όμως ποτέ δεν λαϊκίσαμε. Είπαμε να γνωρίζουμε τη θυσία αυτών των ομάδων. Και όταν και εφόσον τα δημόσια οικονομικά το επιτρόπουν, χωρίς να διαταράσει η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας, η σταθερότητα και η ασφάλεια, ένα μερίδιο από τα περισσεύματα υπάρχουν. Αγαπητοί μου, με τις θυσίες του λαού μας και την υπεύθυνη στάση της κυβέρνησης, αλλά και τη σοφροσύνη που έδειξε η Βουλή και η κοινωνική εταίρη, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο το πρώτο 9 μήνο έχουμε τα πιο ψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα από τις ιδρύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από το νοικοκύρευμα, μέσα από τους καρπούς της ανάπτυξης. Άρα μπορούμε αναγνωρίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί βαρύτατο κόστος με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική πειθαρχία, να παίρνουν το μέρισμα που και αυτοί δικαιούνται. Όλα αυτά, κύριε Νεφίτου, εσείς τα παρουσιάζετε ως σωστές κινήσεις, αποφάσεις που πρέπει να γίνουν ή γίνονται από πλευράς κυβέρνησης, από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι όμως τα θεωρούν ως προσπάθεια να ξεγελάσετε τον κόσμο να επανεκλεγεί ο Νίκος Αναστασιάδης. Ακούστε, εμείς δεν κάνουμε υποσχέσεις. Είμαστε κυβέρνηση. Και αυτή είναι η διαφορά. Εμείς κρινόμαστε από τις πράξεις μας και θα κριθούμε από τις πράξεις μας και από τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεοφύτου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.